όπου ο ασθενής σε κατάσταση μέθης θα έκανε γύσμα ΔΙΑΜ. Θα μας δώσει τις λεπτομέρειες αμέσως τώρα ο συνάδελφος. Κυριάκο, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Όπως προανέφερε, σημειώθηκε νέα επίθεση κατά γιατρών από ασθενή, αυτή τη φορά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Συγκεκριμένα, 27χρονος, μεθυσμένος και εκτός εαυτού, έριξε κινητό στο κεφάλι γιατρού και στη συνέχεια χτύπησε με το ίδιο κινητό το χέρι μιας άλλης γιατρού. Και υπενθυμίζω ότι πριν από μια εβδομάδα ασθενή στο νοσοκομείο ΠΑΦ, αυτή τη φορά ξυλοφόρτωσε γιατρό και νοσηλευτή. Σε ό,τι αφορά τώρα το νέο κρούσμα βίας, σύμφωνα με πληροφορίες, 27χρονος Ελληνοκύπριος μετέβη χθες στις 7:15 το βράδυ στις πρώτες βοήθειες με τη βοήθεια φίλου του, καθώς είχε έντονους πόνους στο πόδι, όπως πληροφορούμαστε. Επιστρέφοντας τώρα από το ακτινολογικό τμήμα, όπου υποβλήθηκε σε ακτινογραφία, σε κατάσταση μέθης και εκτός ελέγχου, και ενώ καθόταν σε αναπηρικό καροτσάκι λόγω του προβλήματος στο πόδι, επιτέθηκε εναντίον δύο γιατρών των πρώτων βοηθειών. Δεν ξέρουμε αν είχε οποιοδήποτε παράπονο, Κατερίνα, από την νοσηλεία που έτυχε, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί οποιαδήποτε πράξη βίας. Σύμφωνα με μαρτυρία στην αστυνομία, πρώτα ρίξε το κινητό στο κεφάλι του ενός γιατρού, στη συνέχεια δεύτερη γιατρός επιχείρησε να επιστρέψει στον 27χρονο το κινητό που μάζεψε από το δάπεδο. Εκείνος, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, πήρε το κινητό από τα χέρια της και τη χτύπησε με το ίδιο κινητό στο χέρι. Όταν αντιλήφθηκε ότι το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου κάλεσε την αστυνομία, ο 27χρονος εξαφανίστηκε, αλλά το νοσηλευτήρι έχει ήδη καταγράψει τα στοιχεία του και η αστυνομία προχώρησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης. Σήμερα το πρωί, νωρίς το πρωί, ο 27χρονος συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση. Άς. Να πούμε ότι το περιστατικό σχολίασε και ο Υπουργός Υγείας σε δηλώσεις του το πρωί στη Βουλή, εξέφρασε αποτροπιασμό για το περιστατικό και ταυτόχρονα τη στήριξή του στους επαγγελματίες υγείας. Σημείωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαβούλευση με το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα για τροποποίηση του ποινικού κώδικα, ώστε να γίνουν πιο αυστηρές, να γίνει πιο αυστηρή νομοθεσία για τα συγκεκριμένα περιστατικά. Έχουν δοθεί, είπε, οδηγίες και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης ιδιωτικών φρουρών για να ενισχύσουν το έργο της αστυνομίας στα νοσοκομεία. Και τέλος, σε συνεννόηση με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αποφασίστηκε εγκατάσταση καμερών και εντός των τμήματων πρωτοβοηθειών και όχι μόνο απ' έξω από τα νοσοκομεία. Και κλείνουμε, Κατερίνα, με ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Γιώργου Βαμπορίδη στη Βουλή. Να τις παρακολουθήσουμε, τις δηλώσεις που έκανε το πρωί στην Βουλή ο Υπουργός της Υγείας. Θέλω και πάλι να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου. Είναι ντροπή να βλέπουμε τέτοια περιστατικά έναντι ανθρώπων οι οποίοι τάσουν καθημερινά τη ζωή τους για να υπηρετούν τον συνάνθρωπο τους. Είναι ένα θέμα το οποίο η κοινωνία ευρύτερα πρέπει να εξετάσει, γιατί μόνο κοινωνιολόγοι, ίσως και άλλοι ειδικοί, μπορούν να αναλύσουν αυτές τις συμπεριφορές. Σε κάθε περίπτωση, εμείς προχωρούμε τάχιστα με τους σχεδιασμούς τους οποίους ανακοινώσαμε την περασμένη εβδομάδα σε διάφορα επίπεδα. Στο πρακτικό επίπεδο, με την εγκατάσταση καμερών στα σημεία των πρώτων βοηθειών, σε όλα τα σημεία των πρώτων βοηθειών πλην των εξεταστηρίων, προκειμένου να μπορέσουν να καταγράφονται πλέον και με ηλεκτρονικών τρόπων όλες οι κινήσεις των επισκεπτών στα τμήματα πρώτων βοηθειών. Προχωρούμε με την πρόσληψη, με την αγορά υπηρεσιών από ιδιωτικούς φρουρούς, όχι για να αντικαταστήσουν, αλλά για να ενισχύσουν και να βοηθήσουν το έργο της αστυνομίας, η οποία παραμένει η καθήλυνα αρμόδια να επιλαμβάνεται ζητημάτων ασφάλειας των νοσοκομείων μας, των δημοσίων νοσοκομείων. Και προχωρούμε με τροποποίηση της κείμενης ποινικής νομοθεσίας, ούτως ώστε άτομα τα οποία επιτίθενται ή απειλούν ή ασκούν βία έναντι επαγγελματιών υγείας κατά το χρόνο άσκησης των καθηκόντων τους, να τιμωρούνται με αυστηρότερες ποινές από ό,τι οποιασδήποτε άλλες περιπτώσεις. Χτες είχαμε και την τελευταία συνάντηση με την ΠΑΣΥΔ, η οποία είχε εκφράσει επιφυλάξεις για κάποια από τα μέτρα, αλλά εξηγήθηκαν τα μέτρα και έχουν συμφωνήσει και αυτοί. Άρα προχωρούμε άμεσα με την υλοποίηση αυτών των σχεδιασμών, ως
ελάχιστον βήμα ενίσχυσης των επαγγελματιών μας για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια και όπως πρέπει. Θα συνεχίσουμε μετά στο ίδιο θέμα. Θα τα πούμε...